Κυρίες και κύριοι, είναι ώρα Ελλάδας και ταξιδεύουμε σε μια άλλη Ελλάδα, σε μια άλλη Μυτιλίνη που μάλλον πολλοί δεν την γνωρίζουν. Είναι η Μυτιλίνη της Τινησίας. Ελ Μεντλίν λέγεται και ο μύθος μπλέκεται με ένα μοναδικό τρόπο με την ιστορική αλήθεια. Στην άκρη του κουβαριού βρίσκεται ο ελληνικής καταγωγής αλλά αιμοσταγής πειρατής Χαριεντίν Μπαρμπαρόσα, που αφού κούρσεψε όλη τη Μεσόγειο και τιμήθηκε ως αρχινάβαρχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φέρεται μαζί με τους άνδρες του να έστησαν το άνδρο του στα βόρεια παράλια της Τινησίας κοντά στην Μπιζέρτα. Έτσι γεννήθηκε η Ελ Μεντλίν, η Μυτιλίνη δηλαδή. Πάμε στην Τίνιδα τώρα για να γνωρίσουμε την ιστορία μέσα από τα μάτια της δημοσιογράφου Τζέννης Τσιροπούλου, η οποία ζει μόνιμα εκεί. Τζέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Τίνιδα. Λοιπόν, είναι μια φοβερή ιστορία. Εσύ έχεις πάει εκεί, έχεις δει την Μυτιλίνη της Τινησίας. Θα θέλαμε να μας την περιγράψεις και να μας δώσεις και μια εικόνα του πώς είναι δηλαδή μέσα από την καθημερινότητά της. Μάλιστα. Όπως είπες, ακριβώς στην περίπτωση της Ελ Μεντλίν, της Μυτιλίνης της Τινησίας, ο μύθος παντρεύεται με τα ιστορικά γεγονότα. Ένα μικρό κομμάτι για την ιστορία, ότι το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, τα κομμάτια της Βόρειας Αφρικής ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και το αντίπαλο δέος οι Ισπανοί προσπαθούν να τα πάρουν στην κυριαρχία τους. Έτσι λοιπόν οι Οθωμανοί στέλνουν πειρατές, δυνάμεις εκ των οποίων πειρατικών για να αντιμετωπίσουν τον Ισπανικό στόλο και έτσι φτάνει εκεί και ο Μπαρμπαρόσα, όπου οι ιστορικοί συμφωνούν ότι κατάγεται από τη Λέσβα, από τον κόλπο της Γέρας. Όταν ο Μπαρμπαρόσα πεθαίνει, οι ναυτικοί του, οι οποίοι ως άντρες της εμπιστοσύνης τους ήταν συμπατριώτες του και κατάγονταν και εκείνοι από τη Λέσβο, αποφασίζουν να στεριώσουν στη νέα τους Μυτιλίνη, την Ελ Μεντλίν, η οποία χαρακτηριστικά δεν εμφανίζεται σε καμία πηγή ως Ελ Μεντλίν πριν την άφηξη του Μπαρμπαρόσα. Μάλιστα. Και το όνομά της δεν έχει αραβικές ρίζες. Να σε ρωτήσω κάτι, Τζέννη. Οι ντόπιοι εκεί, οι Τινήσοι γνωρίζουν το όνομα, τι ακριβώς σημαίνει, δηλαδή ξέρουν ότι υπάρχει εδώ μακριά στην Ελλάδα η Μυτιλίνη που ουσιαστικά είναι το προσωνύμιο της πόλης τους? Το γνωρίζουν γιατί οι γυρεότεροι εξιστορούν πολύ συχνά στα παιδιά και στα εγγόνια τους τους μύθους του Μπαρμπαρόσα. Μαθαίνουν την ιστορία και στο σχολείο από ό,τι μου είπανε οι νέοι της Μεντλίν και έχουν ακουστά ότι υπάρχει κάπου στην Ελλάδα η Λέσβος και η Μυτιλίνη και συνδέονται. Βέβαια για εκείνους είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδέψουν μέχρι τη Λέσβο και να δουν τη Μυτιλίνη, παρόλο που όλοι μου έλεγαν πόσο πολύ θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν αυτό το ταξίδι. Το φαντάζομαι, και έστω και σε δύσκολες εποχές όπως είναι αυτές που περνάει τώρα η Μυτιλίνη, τα πλάνα που βλέπαμε είναι από την Ελ Μεντλίν, τη Μυτιλίνη της Τινησίας. Τζέννη, πώς βρέθηκες εκεί, έτσι, η ζωή στη Μυτιλίνη, ναι, στην Τινησία, πώς είναι? Είναι σίγουρα πολύ διαφορετική από ό,τι εδώ στην Ελλάδα, έτσι? Μοιάζει έτσι όταν είμαστε μακριά, αλλά ερχόμενοι εδώ ανακάλυψα ότι η καθημερινότητα και η κουλτούρα είναι πάρα πολύ κοντά στη δική μας. Είναι, ας πούμε, το μεσογειακό ταμπεραμέντο, παρόμοιοι ρυθμοί και παρόμοιο τοπίο πάρα πολύ συχνά. Όπως και στην Ελ Μεντλίν, τη Μυτιλίνη της Τινησίας χαρακτηριστικά, τα ελαιόδεντρα, τα αμπέλια από τη μία και από την άλλη η θάλασσα της Μεσογείου πραγματικά σε κάνουν για λίγο να ξεχνάς το αν είσαι στην Τινησία ή στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που μας λες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η Τζέννη Τσιροπούλου μαζί μας από την Τίνιδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, είναι ώρα...